Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ο κύριος Δημήτρης Καζάκης, ο γραμματέας του ΕΠΑΜ και οικονομολόγος. Κύριε Καζάκη, καλημέρα, καλώς ήρθατε στη συντροφιά μας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μία αποτύπωση, αν θέλετε, έτσι, ένα πρώτο σχόλιο, αν έχετε την καλοσύνη, για αυτά τα οποία και διαμήφθησαν, αλλά και τα μέτρα, οι προτάσεις που κατατέθηκαν εκ μέρους της ελληνικής πλευράς. Τι μας δείχνει λοιπόν αυτή η εικόνα πλέον? Η προσπάθεια είναι αυτό που έχουμε πει, ότι η προσπάθεια είναι η κυβέρνηση στην ουσία τρέχει πίσω από τις προτάσεις των δανειστών, μάλλον από τις απαιτήσεις των δανειστών. Κάνει όλο βήματα που τη φέρνει όλο και πιο κοντά ή στην ουσία ταυτίζεται με τις προτάσεις των δανειστών. Ναι. Και από την άλλη, οι δανειστές κρατάνε μια στάση έτσι πολύ μπλαζέ. Μπλαζέ. Ναι. Μπλαζέ. Ναι. Και κάθε φορά, αν προσέξατε, φέρνουν καινούργια ζητήματα. Αυτό φοβάμαι. Δηλαδή τα 8 δις, μήπως μας πάνε κι άλλο να την κλείσουν τη διαπραγμάτευση, αν είναι. Στο ΙΚΟΦΕΝ ήταν 6. Ναι. Ήταν 6. Τώρα προκύψαν 8. Τον Ιανουάριο ήταν 1,5. 1,5 βέβαια. Τον Ιανουάριο. Ναι. Έτσι δεν είναι τόσα, δεν είναι τόσα. Μάλιστα. Τόσο. Λοιπόν, βεβαίως όταν μιλάμε τώρα για 6 ή 8 δις, μιλάμε για αφέμαξη από το νεκρό. Ναι, αλλά σου λέει η κυβέρνηση, συγγνώμη κύριε, δεν πηγαίνω εγώ να τα πάρω από τους μικρούς, τους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τους μεγάλους θα πάνε να τα πάρω. Ναι, σε συνδίκες τέτοιας ύφεσης, ακόμη και με τους μεγάλους να πάει να τα πάρει, δεν θα μπορεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι επιχειρήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν κέρδη αυτή τη στιγμή, μπορούν εύκολα να μεταφέρουν αυτό το φόρο προς τους εργαζόμενους και προς τους προμηθευτές. Ναι. Αυτό είναι το δράμα. Δηλαδή, μια προσπάθεια τέτοια της κυβέρνησης θα μετατραπεί σε ανεργία μεγαλύτερη, σε έναντι το γνωστό βιολί, σε πληρώνω έναντι. Και ταυτόχρονα πολλές εταιρείες θα μπουν στο περίφημο άρθρο 99. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Εδώ να διευκρινίσουμε και το εξής, γιατί ακούω την κυβέρνηση ότι πετύχαμε φέτος το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι στο 1%, του χρόνου να είναι στο 2% και να μην είναι στο 3%. Τι πετύχαμε, αυτό ήταν η πρόταση των δανειστών. Η κυβέρνηση πρώτη είναι 0,6%. Ναι. Μετά στο ΕΚΟΦΗΝ, τώρα τελευταία με τον κύριο Βαρουφάκη, το πήγε στο 0,8% και έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης, εντάξει ρε παιδιά, 0,2% είναι η διαφορά, ας πούμε να το βρούμε, και τελικά πήγε στο 1%. Mm-hmm. Εδώ να το πούμε, κύριε Καζάκη, ότι μπορεί εσύ να μειώνεις το πρωτογενές πλεόνασμα, αυτό όμως μεταφέρεται στο χρέος. Ακριβώς. Ναι, να μην το ξεχνάμε, ότι πάει στο χρέος. Πηγαίνει στο χρέος και τι ακριβώς πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να υπάρξει από τη στιγμή που χρωστάει στην ελληνική κοινωνία το κράτος. Δηλαδή όταν δεν πληρώνει βασικές υποχρεώσεις του προς τους Έλληνες πολίτες. Με τέτοιο τρόπο φτιάχνει λίγο πρωτογενές. Πάυση πληρωμών δηλαδή, έτσι. Βεβαίως, υπάρχει πάυση πληρωμών. Το σημαντικό ποιο είναι? Το σημαντικό είναι ότι αυτή τη στιγμή περίπου 6,5,8 δισεκατομμύρια με 6 είναι τα λαιλατημένα διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. Εάν υπάρξει συμφωνία τελεσίδικη, που εγώ πολύ αμφιβάλλω, θα μας δώσουν 7,2 δις. Mm-hmm. Αυτά είναι τα υπόλοιπα, δεν είναι. Το υπόλοιπο των δόσεων. Ναι. Λοιπόν, τα χρέη μας μέχρι το τέλος του 2015, mm-hmm, μόνο προς το ΔΝΤ και το ευρωσύστημα, ξεπερνούν τα 15 δις. Ναι. Λοιπόν, άρα δεν μας φτάνουν. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε επίσης κοντά στα 7 δις επίσης. Ναι. Άρα και τα 8 δις που ζητάνε αυτοί είναι λίγα. Ναι, αυτό λέγαμε προηγουμένως. Είναι λίγα και όσο μένει ανοιχτή αυτή η ιστορία, θα αυξάνει. Θα πέσουν και άλλες προτάσεις εδώ. Γιατί είναι και το Eurogroup της Τετάρτης, είναι η Σύνοδος Κορυφής η έκτακτη την Πέμπτη. Πρέπει να τα περάσουμε εμείς το Σαββατοκύριακο και μετά αυτή. Ακριβώς, και εδώ είναι πραγματικά δράμα. Αυτό αποδεικνύει πρώτον αυτό που λέγαμε από την αρχή, τουλάχιστον αυτό που ισχυριζόμουν εγώ από την αρχή, ότι δεν μπορούν να επιστραφούν τα ταμιακά διαθέσιμα. Δεν μπορούν, ε. Δεν μπορούν να επιστραφούν. Καταρχάς τώρα, όταν συζητάμε για 8 δισεκατομμύρια και για ένα ακόμη στη σημερινή κατάσταση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Από πού να βρεθούν? Δηλαδή, η αγορά αυτή τη στιγμή έχει στεγνώσει κυριολεκτικά. Mm. Ακόμη και με τον τουρισμό. Εγώ βρισκόμουν το Σαββατοκύριακο στα Δωδεκάνησα. Ναι.
Εκεί πραγματικά είναι να κλαις. Είναι να κλαις. Ρόδος, Κος, Κάλυμνος είναι να κλαις. Εκεί η κατάσταση πάγανε, είναι δραματική. Εκεί την πάδανε, όπως και στον Πειραιά, όπως και στην Αθήνα, όπως και στα νησιά. Υπάρχει μια σχετική αύξηση του τουρισμού, αλλά μια απόλυτη μείωση εσόδων λόγω του ότι δεν δίνουν φράγκο στην αγορά αυτή που έρχεται. Είναι περίπου 30-40% τζίρος κάτω. Κάτω, ναι. Αλλά επίσης η Ρόδος έχει 25% ακυρώσεις. Ακυρώσεις, Ακυρώσεις. Εδώ υπάρχει ένα τρομακτικό πρόβλημα. Γιατί το έχουμε ξανασυζητήσει. Και μόνο η συζήτηση για ΦΠΑ και capital controls κάνει αυτόν που έχει δοσοληψίες με την ελληνική οικονομία να σκέφτεται 2 και 3 φορές αν θέλει να μπλέξει αυτήν την ιστορία. Ναι. Σωστά. Οπότε, τι αναμένουμε τώρα, δηλαδή, έτσι για να το καταλάβουμε. Όχι ότι δεν το καταλάβουμε, αλλά τι αναμένουμε πλέον. Τα χειρότερα. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, πέρα από τα μέτρα που θα πάρθουν, που θα επιδεινώσουν το πρόβλημα, ανεξαρτήτως ποσού, που έτσι ή αλλιώς είναι για το θεαθήνε, δεν μπορεί να αντιληφθεί από την ελληνική οικονομία αυτό το ποσό, από την ελληνική κοινωνία. Οπότε τι θα γίνει, θα αποφασίσουν το όποιο ποσό είναι μέτρο, να το πούμε έτσι, και θα έρθουν μετά από 2 μήνες, 3 μήνες, το φθινόπωρο να ζητάνε και άλλα μέτρα, γιατί δεν πρόκειται να καλυφθούν οι στόχοι. Έτσι δεν πηγαίνει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εσύ τι κάνεις. Εξασφαλίζεις μια χρηματοδότηση για να είσαι εντάξει έναντι του δούνου του και των υπολείπων, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κτλ. Και τελειώνει αυτή η αξιολόγηση λοιπόν. Παίρνεις το χρήμα αυτό. Μετά τι γίνεται. Μετά θα πρέπει οπωσδήποτε να καλύψει τους δημοσιονομικούς στόχους που σου θέτουν. Δεν μπορούν να καλυφθούν αυτοί όταν αυτή τη στιγμή η οικονομία δεν έχει εισόδημα. Και συνεχίζεται αυτό το βάθμα της ύφεσης. Όσο και να παραποιούν τα στοιχεία, εννοώ τα στατιστικά στοιχεία, η πραγματικότητα είναι μία. Αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία πάει από το κακό στο χειρότερο. Και αν έχει σοβαρό πρόβλημα εισπράξεων από τον τουρισμό της περίοδου, το φθινόπωρο χειμώνα, εγώ περιμένω να παραλύσει ο κυριολεκτικά ιδιωτικός τομέας. Αν δίνατε, κύριε Καζάκη, έναν τίτλο στα όσα διαδραματίστηκαν και αποφασίστηκαν εχθές, ποιος θα ήταν δηλαδή? Τίτλο ακριβώς η αμοιβή αποφελή συμφωνία, μου λέει η κυβέρνηση. Αλλά το ενδιαφέρον είναι το πώς το εννοεί. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός πληρώνει ό,τι απαιτούν οι δανειστές για να το φορτώνουμε νέα χρέη. Γιατί προσέξτε τώρα, με αυτές τις αποφάσεις, στο βαθμό που θα υλοποιηθούν, θα τις δούμε κιόλας και πώς θα υλοποιηθούν, ο ελληνικός λαός θα πρέπει να πληρώσει νέες οριζόντιες περικοπές, μείωση συντάξεων κτλ. Μ' αρέσει μάλιστα που οι κυβερνητικοί κύκλοι αναφέρουν... Όλες μόνο οι συντάξεις θα μειωθούν, οριζόντια. Όλες. Οριζόντια, ενώ στην αρχή μιλάγανε μόνο για τους... για τους υψηλών συντάξεων κλιμάκια, για 80.000 συνταξιούχους. Εγώ προσωπικά για κανέναν δεν θέλω μείωση. Ίσα ίσα άνοδο θέλουμε το συντάξεων για να μπορεί να σταθεί η κοινωνία. Αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που συμβαίνουν όλα αυτά με την αμοιβή αποφελή συμφωνία που θα εμφανιστεί η κυβέρνηση να κλείνει, στον ένα ισορροπημένο βαθμό, δεν θα μπορεί, θα προσθεθεί χρέος στη χώρα της τάξης περίπου των 15 δις. Ναι. Στο τέλος του χρόνου δηλαδή, εάν δεν υπάρξει κάποια άλλη συμφωνία ή οτιδήποτε, μείνουμε σε αυτά δηλαδή που διαφαίνονται αυτή τη βδομάδα, στο τέλος του χρόνου θα πρέπει να βρίσκεται το χρέος γύρω στα 326-327 δισεκατομμύρια με τα κριτήρια του Maastricht. Ναι. Αν σκεφτείτε ότι θα πέσει το ΑΕΠ γύρω στα 175 δις, να τα 182-183% του ΑΕΠ, το χρέος. Λοιπόν, τι συζητάμε από εκεί πέρα, τι ακριβώς μπορούμε να συζητήσουμε. Το Σάββατο έρχεστε Αλεξανδρούπολη, 7.30 ώρα ακριβώς, είναι εκδήλωση και ομιλία η οποία πρόκειται να γίνει στην πλατεία του Φάρου. Ακριβώς. Με θέμα τι. Ακριβώς αυτά που συζητάμε και τη δυνατότητα μιας ομαλής μετάβασης σε μια κατάσταση όπου στο εθνικό κρατικό νόμισμα, δηλαδή στη δυνατότητα να πάμε σε νέα δραχμή. Σε μια νέα δραχμή για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε από αυτό το σφαγείο. Σφαγείο στην κυριολεξία.
Αυτό είναι σφαγείο πλέον στην κυριολεξία. Και το βασικό, γιατί ξέρετε, με το ζήτημα του εθνικού καθηγού νομίσματος, δεν είναι τόσο το δημοσιονομικό ή τη μέτρα παίρνηση, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι το βασικό ότι αποκτάς την ελευθερία σου και την ανεξαρτησία σου. Δεν μπορούν να σε εκβιάζουν, δεν μπορούν να σου βάζουν αυτά τα πλαίσια για να σκοτώνει τον κόσμο, να εξοντώνει τον κόσμο. Μα μονίμως αυτό είναι το βασικό. Δεν βάζω κάτι άλλο. Νομίζω το γνωρίζαμε από την πρώτη στιγμή αυτό. Βέβαια. Λίγο πριν έκανε μια δήλωση, συγγνώμη σας διακόπτω, έτσι το σχόλιο σας θα ήθελα, ο κύριος Σακελαρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος είπε ότι αν η συμφωνία δεν ψηφιστεί, τότε πέφτει η κυβέρνηση, πάμε σε εκλογές. Ναι, αυτό είναι εκβιασμός προς τους βουλευτές του. Δεν νομίζω ότι αφορά κανέναν στην Ελλάδα, κανέναν άλλο από τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Αλλά όμως πέρα από αυτό, χθες κυκλοφόρησε μια έκθεση με την υπογραφή του κύριου Γιούγκερ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η οποία βέβαια πέρασε τα ψηλά. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς πώς οραματίζονται, μέσα σε εισαγωγικά οραματίζονται, γιατί δεν είναι εφιάλτες για τους λαούς αυτό, την μετεξέλιξη της ΟΝΕ στην επόμενη δεκαετία μέχρι το 2025. Εκεί λοιπόν λένε ότι πρέπει όλα τα κράτη να δεχτούν, τα κράτη-μέλη δηλαδή, να δεχτούν να παραδώσουν τις εξουσίες τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στους θεσμούς. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στους θεσμούς. Στους θεσμούς. Ναι. Ένα από αυτά που σκέφτονται είναι να φτιάξουν κοινό ταμείο. Δηλαδή να καταργηθούν τα δημόσια ταμεία σε όλες τις χώρες και να φτιάξουν ένα ταμείο στις Βρυξέλλες. Αγαπητέ μου κύριε Καζάκη, συγγνώμη και πάλι που σας διακόπτω, αλλά η επισήμανσή σας γίνεται πράξη πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα. Αυτό ακριβώς. Εμείς είμαστε το πειραματόζω. Μα αποφασίστηκε η εκχώρηση συλλογής των εσόδων του κράτους σε ανεξάρτητη αρχή. Η Δημοσιονομική Επιτροπή. Ναι, ακριβώς. Ναι. Η Δημοσιονομική Επιτροπή, η οποία θα απαρτίζεται όχι από δημόσιους υπαλλήλους ή υπηρεσιακούς παράγοντες, από ανθρώπους που θα τους βρουν στην αγορά. Στην αγορά. Άκου εδώ τώρα. Δηλαδή παραβιάζεται το Σύνταγμα, η έννοια του δημόσιου συμφέροντος. Όλα αυτά τα πράγματα τα πετάνε στα σκουπίδια. Και εγώ σκέφτομαι παλιά, το 1987, όταν στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε το μεγάλο σκάνδαλο με τις αποταμιευτικές τράπεζες που τις έκανε κατακλέψει. Στην έρευνα που έκανε το Κογκρέσο, είχε βγει ο ειδικός της ρυθμιστικής αρχής της Ομοσπονδιακής, Clifford λεγότανε, και έλεγε το εξής: ο καλύτερος τρόπος να κλέψεις μια τράπεζα είναι να σου ανήκει αυτή η τράπεζα. Και εγώ λέω τώρα, ο καλύτερος τρόπος για να κλέψεις ένα δημόσιο ταμείο είναι να σου ανήκει αυτό το δημόσιο ταμείο. Τι κάνουν λοιπόν? Παίρνουν τα δημόσια ταμεία από τα κράτη-μέλη. Ξεκινώντας από την Ελλάδα φυσικά. Από την Ελλάδα. Από εδώ ξεκινάει όλη η ιστορία. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε, δεν ξέρω πόσοι το πρόσεξαν, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μα λέει η Ελλάδα, τι να συζητήσουμε λέει για το χρέος τώρα εδώ πέρα, τι να μιλήσουμε για όλη αυτή την ιστορία. Αφού η Ελλάδα μέχρι το 2032 δεν πρόκειται να πληρώνει χρέος, παρά μόνο τόκους. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό δηλαδή, είναι το θέμα. Συγγνώμη κύριε Καζάκη, μέχρι πότε είμαστε αλυσοδεμένοι? Τυπικά μέχρι το 2057. Αλλά αυτό το πράγμα όλο και επεκτείνεται. Με βασική προϋπόθεση να έχουμε αποπληρώσει το 75% του χρέους. Ακριβώς. Αυτό δεν γίνεται ούτε το 3.000. Ακριβώς, γιατί κάθε χρόνο προσθέτεται καινούριο χρέος. Οπότε αναμένουμε την έλευσή σας εδώ στις 7.30 ώρα το απόγευμα του Σαββάτου στην πλατεία του Φάρου. Ακριβώς, ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Την καλημέρα μου, καλή δύναμη. Αντίο.